Δυναμά Ξινεύσκον Στάδιον ου Ζάγκρεμπου. Οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ συμπλέκονται με τις αστυνομικές δυνάμεις της τότε Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας πρωτού ξεκινήσει ο αγώνας με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου το 1990. Δυναμό Βατσα, Ιουγκοσλαβένσκε Μιλίτσια. Οι μετέπειτα Bad Blue Boys έχουν μπει στο γήπεδο και τρέπουν σε φυγή, ακόμη και τα πυροσβεστικά οχήματα που επιχειρούν να τους αποθήσουν. Βιλόνα Στάδιον, Ιεσού Σβέσδινι Ναβιάτσι, Πιεβαίουτσι Τσέτνιτσκε Πιέσμε, Τρεγαλι Στόλτσε. Το ξύλο στις κερκίδες είναι άγριο. Μετά από αυτά τα επεισόδια, πολλοί θα πούν πως ήταν η απαρχή του εμφυλίου στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Από τότε μέχρι σήμερα, 33 χρόνια μετά, η δράση τους επιβεβαιώνεται με τον πλέον γλαφυρό τρόπο. Το ίδιο για τα πιστεύω τους. Επιδίδονται σε μάχες σώμα με σώμα, πετούν αντικείμενα, ακόμη και φωτοβολίδες. Ναζιστικά κράνη σε νεκροκεφαλές αποτυπώνονται στα πανό τους. Η δράση τους συνεχίζεται και έξω από τα γήπεδα. Ενίοτε καταλήγουν στα χέρια των αρχών. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα, με τη δολοφονική επίθεση κατά του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ να φαίνεται ως φυσική συνέχεια. Και όμως, οι προκλήσεις από την πλευρά της Κροατίας έρχονται η μία μετά την άλλη. Ο ακροδεξιός Κροάτης δικηγόρος Νταβορίν Κάρατσιτς, νοσταλγός των ουστάσεις συνεργατών των Ναζί, που σχετίζεται με την Δυναμό Ζάγκρεμπ αλλά και πολλά μέλη των Bad Blue Boys, ως δικηγόρος του συνδέσμου τους, προέβησε μια ανάρτηση η οποία αποτελεί ύβρι πρώτα απ' όλα προς τον νεκρό Μιχάλη Κατσουρί. Δυστυχώς δεν θα μάθουμε την πραγματική αλήθεια μέχρι να επιστρέψουν οι συμμετέχοντες. Αφού δεν μπορούμε να μάθουμε τι συνέβη, όλο αυτό μπορεί να ονομαστεί δημοσιογραφικό όργιο. Οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι τα μεγαλύτερα ανθρώπινα αποβράσματα που υπάρχουν. Είναι ανθρώπινα σκουπίδια, ναρκωμανείς, αριστεροί και αναρχικοί. Που πετούν μολότοφ και ποδοπατούν κεφάλια. Ακόμη και η ίδια η ομάδα στην επίσημη ανακοίνωσή της προκαλεί, κατηγορώντας την ΑΕΚ που θρηνεί πως υποδαβλίζει τη βία και προσπαθεί να αυτοπροβληθεί. Είναι ιδιαίτερα ακατανόητο να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ανθρώπινη τραγωδία χωρίς κανένα δισταγμό για τη δική του προβολή και το αποτέλεσμα δείχνει την απουσία στοιχειώδους ευπρέπειας, ενσυναίσθησης και ευλάβειας προς το θύμα. Μάλιστα, φαίνεται να αποποιείται των ευθυνών της και να παίρνει θέση υπερασπιζόμενη τους οπαδούς της, αμφισβητώντας την ευθύνη τους και παρότι η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τονίζουμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εξακριβωθεί εάν ο δράστης του τρομερού αυτού εγκλήματος είναι Κροάτης ή Έλληνας υπήκοος. Δεν θα δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να παίζει με το όνομα Δυναμό με τόσο τερατώδη τρόπο. Η ΑΕΚ σε ανακοινωσή της διερωτάται εάν ορισμένοι από τους δράστες της δολοφονίας του 29χρονου θα βρίσκονται στο στάδιο Μάξιμιρ του Ζάγκρεπ στον αγώνα και απευθύνει έκκληση στη UEFA. Το λόμπινγκ των Κροατών στο πλαίσιο της UEFA έχει τελικά μεγαλύτερη βαρύτητα από την ανθρώπινη ζωή που πήραν οι δολοφόνοι. Και το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου απαιτεί να βάλουμε τους παίκτες μας να παίξουν ποδόσφαιρο στο άντρο τους σαν να μην συνέβη τίποτα. Ο δρόμος είναι ένας. Άμεση και βαρύτατη τιμωρία τώρα. Ο πολιτισμένος ευρωπαϊκός ποδοσφαιρικός κόσμος αυτό περιμένει. Το ίδιο και η ΑΕΚ. Στην ανακοίνωσή τους, οι διοικούντες της Δυναμό καλούν την Κροατική Ομοσπονδία να ταχθεί στο πλευρό τους. Πιστεύουμε ότι η Κροατική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ως ομπρέλα οργανισμός θα συμμετάσχει ενεργά σε αυτό το θέμα και θα προστατεύσει τα συμφέροντα του κροατικού ποδοσφαίρου. Προκλητική όμως είναι και η στάση του Υπουργού Εξωτερικών της Κροατίας, Γκόρνταν Γκλίτς Ράντμαν, ο οποίος σε δηλώσεις του επιχείρησε να υποβαθμίσει τη δολοφονική επίθεση των Κροατών νεοναζί οπαδών που ξεκίνησαν οργανωμένα από τη χώρα τους με όπλα, σχεδιασμό και διάθεση να σκοτώσουν και μάλιστα σε άλλο κράτος. Ο Ράντμαν, αφού εξέφρασε τη λύπη του για το θάνατο του Μιχάλη Κατσουρί, δήλωσε τα εξής. Το ενέργεια ίσμεγιου 80-90, να είμαι μπροε βάρυρα, μπουδούτσι να σε ίστραγα ονα εωτιέκου. Νάζορνε κάμερε σου τε, koje će jedino realno moći prikazati što se sve odvijalo. Naime, u tim istražnim radnjama treba utvrditi kaznenu odgovornost, prekršajnu odgovornost i ako se ne utvrdi, onda će te osobe. Όπως φαίνεται, όσο η δολοφονική δράση των Bad Blue Boys δεν τερματίζεται ακόμη και στο εσωτερικό της χώρας τους, θα συνεχίζεται και στα διεθνή μάτς της ομάδας τους με απρόβλεπτες συνέπειες.